pazarlar biz de bu haberi tabii büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Evet. Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Yani tepkiler çok büyük. Gerek Kuzey Kıbrıs Türkçe'nin gerek Türkiye cümlesinden. Ωραία 11 και 20 το πρωί της Κυριακής με τον Ερσίν Τατάρ να καλημερίζει μέσω τηλεφώνου τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του CNN Turk για να του μεταφέρει τον εκνευρισμό του στην απόφαση της πλατφόρμας Netflix να προβάλλει τη σειρά Φαμακούστα την οποία οι τηλεθεατές παρακολουθούν από τους δέκτες του Αλφα. Bulunuyorum gerçekten Netflix'in böyle bir siyasi olaya tek taraflı bir görüş açısıyla alet olması kendine hiç yakışmamıştır. Όσα έγιναν το καλοκαίρι του 1974 δεν ήταν τίποτε άλλο πέραν από μια ειρηνευτική επιχείρηση, όπως υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ, καλώντας το Netflix να πάρει πίσω την απόφασή του και να μην μεταδώσει τη σειρά. Biz müdahalemizle Kıbrıs'a barışı götürüyoruz. Bu barış hem Türklere hem Rumlara. Nitekim bütün dünya bilmektedir ki 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta kanın akması durmuştur. Υπέδειξε επίσης ότι η κόντρα στο αφήγημα των Ελληνοκυπρίων, όπως είπε κατά λέξη, η τουρκική πλευρά φτιάχνει και θα συνεχίσει να φτιάχνει τις δικές της τηλεοπτικές σειρές για να εξηγήσει στον κόσμο την αλήθεια. Υπενθυμίζεται ότι τέτοιες παραγωγές έγιναν αρκετές στο παρελθόν, με πιο γνωστή την ταινία Κάποτε στην Κύπρο, στην οποία εμφανίζεται η τουρκοκυπριακή πλευρά ως η κατατρεγμένη που σώθηκε λόγω της καθόδου τουρκικών στρατευμάτων. Κύπρος, Yunan'a bağlayız. Αντίδραση είχαμε αργά το απόγευμα και από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας με τον Ομέρ Τσελίκ να αναφέρεται σε προπαγάνδα της ελληνικής πλευράς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η παρέμβαση που έφερε την ειρήνη και καθιέρωσε τη δικαιοσύνη γίνεται στόχος της ελληνικής προπαγάνδας. Ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης, η ειρήνη και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να στοχοποιηθούν μέσω αυτής της σειράς. Σε 20 ημέρες από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στο Netflix οι δύο πρώτοι κύκλοι της σειράς Φαμακούστα, ενώ ο τρίτος και τελευταίος κύκλος θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Αλφα μέσα στο φθινόπωρο. Τα όσα έγιναν στην Αμόχωστο και κατά προέκταση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου θα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στο Netflix από τις 20 Σεπτεμβρίου. Η σειρά Φαμακούστα αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη της περσινής σεζόν, κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.